μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, κυρία Βασιλείου, κυρίως η πρώτη πληροφόρηση ήταν ότι αυτά τα email στάλθηκαν μόνο στα δημοτικά. Εν τέλει, όμως, είδαμε ότι απειλήθηκαν και γυμνάσια και λύκεια. Βγάλαν τους μαθητές έξω. Εγώ ξέρω ότι το χειρίστηκαν και πάρα πολύ όμορφα οι εκπαιδευτικοί διδάσκαλοι. Δεν ενημέρωσαν τα παιδιά ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο. Τους είπαν οι πλήστοι ότι κάνουν μια άσκηση, έτσι. Βεβαίως, ναι. Όντως έχει σταλεί σε ένα μεγάλο αριθμό σχολείων Πανκύπρια, δημοτικό σχολείο. Να πούμε ότι ναι, η εκπαιδευτική μας, η πρώτη τους έννοια είναι να μην αναστατωθούν τα παιδιά. Εννοείται έχοντας βασική έννοια και το θέμα της ασφάλειας τους. Επομένως, μετά και από οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και της αστυνομίας, την οποία ενημέρωσα, απομάκρυναν τα παιδιά λέγοντας τους ότι είναι στο πλαίσιο άσκησης, όπως γίνεται άλλωστε, δύο-τρεις φορές το χρόνο κάθε σχολική σχολεία στο πλαίσιο του σχεδίου πολιτικής άμυνας. Τα παιδιά έμειναν για ένα χρονικό διάστημα έξω, κλήθηκε η αστυνομία, έγινε έτσι έλεγχος από πλευράς αστυνομίας και σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά μπήκαν πίσω στις τάξεις και συνέχισαν κανονικά το μάθημα. Και συνεχίζουν και τώρα που μιλάμε, κανονικά τα μαθήματά τους στα δημοτικά. Βεβαίως. Υπήρχαν βεβαίως περιπτώσεις, πρέπει να σας πω ότι τα μικρά παιδιά, κάποια έτσι αναστάτωση προκλήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε, είναι και πιο μικρές ηλικίες. Όμως να είστε σίγουροι ότι οι εκπαιδευτικοί μας ήταν εκεί και προσπάθησαν, καθησύχασαν τα παιδιά. Και μέχρι στιγμής δεν έχω υπόψη μου κάτι έτσι. Υπάρχουν σχολεία τα οποία κάλεσαν τους γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους, κύριε Βασίλειο, έχετε τέτοια πληροφορία? Δεν έχω τέτοια πληροφορία και μέχρι στιγμής εκείνο που φτάνει κοντά μου είναι ότι δεν δόθηκε τέτοια οδηγία. Γιατί αντιλαμβάνεστε, για να γίνει κάτι τέτοιο, η οδηγία πρέπει να δοθεί από. Ούτε δημοτικά έχουν εκενωθεί, αν γνωρίζετε. Εννοείται να. Τα παιδιά έμειναν έξω για κάποιο χρονικό διάστημα και εμφανίστηκαν μετά από έλεγχο. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς, κυρία Βασίλου, και πάμε να ακούσουμε και τους γονείς.